Γεια σας, είμαστε η Σαββίδης Ιωάννης και Ναϊκόπουλος Δημήτριος από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτή τη σειρά βίντεο θα σας δείξουμε πώς να δημιουργήσετε ένα FPS παιχνίδι σε Unreal Engine. Επιβλέπων καθηγητής είναι ο κύριος Μινάς Δασιγέννης. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε ένα Health System καθώς και ένα Ammo System, όπου στην ουσία θα φτιάξουμε δύο μπάρες, η μία για τη ζωή, όπου θα μπορεί να μας ενημερώνει το παιχνίδι πώς είναι η ζωή του παίκτη μας κάθε στιγμή, και ένα πόσες σφαίρες μας μένουν. Τώρα, ο παίκτη μας ξέρουμε ότι πεθαίνει στα 3 χτυπήματα, απλά δεν μπορούμε να δούμε κάπως πόσα χτυπήματα μένουν. Οπότε, με το health bar που θα φτιάξουμε, θα μας ενημερώνει συνεχώς ποια είναι η κατάσταση της ζωής του. Καθώς και με τις σφαίρες, αυτή τη στιγμή έχει άπειρες σφαίρες. Εμείς θα βάλουμε ένα όριο, για παράδειγμα 10 σφαίρες, όπου όταν ο παίκτης τις ξοδέψει, με ένα κουμπί, για παράδειγμα το κουμπί R, θα μπορεί να κάνει reload αυτές τις σφαίρες για όσες φορές χρειαστεί. Σε αυτό δεν μπορούμε να βάλουμε όριο, αλλά καλύτερα να μην βάλουμε. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Ερχόμαστε στο blueprint του παίκτη μας. Βλέπουμε τη μεταβλητή count που είχαμε δημιουργήσει σε προηγούμενο βίντεο για να μετράει τα χτυπήματα που δέχεται ο παίκτης μας. Θα διαγράψουμε αυτή τη μεταβλητή count. Θα δημιουργήσουμε μια νέα μεταβλητή, τη μεταβλητή health. Θα την κάνουμε public, δηλαδή θα πατήσουμε σηματάκι ώστε να είναι ανοιχτό, και θα την επιλέξουμε να είναι τύπου float. Τώρα κάνουμε get αυτή τη μεταβλητή στο blueprint μας, κάνουμε set health, επιλέγουμε την πράξη της αφαίρεσης και συνδέουμε τώρα την ζωή του παίκτη μας στον ένα κλάδο. Αρχικοποιούμε, κάνουμε compile αρχικά και save. Αρχικοποιούμε τώρα το health μας στο 1, ώστε ο παίκτης να έχει δηλαδή ζωή 1, και με τι θα αφαιρείται επιλέγουμε το 0,34. Δηλαδή κάθε φορά που το μποτάκι χτυπάει τον παίκτη μας, θα αφαιρεί 0,34 από τη ζωή του παίκτη μας. Συνδέουμε το set με την if, ώστε να δώσουμε συνέχεια στο blueprint. Τώρα χρειαζόμαστε ένα condition, δηλαδή όταν η ζωή του παίκτη μας είναι μικρότερη ή ίση του 0, να αυτή η if να γίνεται true και να συνεχίζει τη διαδικασία. Οπότε θέλουμε μικρότερο ίσο του 0 και το συνδέουμε με το condition. Κάνουμε compile και save, ώστε τώρα όταν ο παίκτης δεχτεί τα 3 χτυπήματα και η ζωή του γίνει μικρότερη ίση του 0, θα μας πάει αυτομάτως στο true και θα γίνει η διαδικασία που κάναμε στο προηγούμενο βίντεο. Οπότε τελειώσαμε με το blueprint του παίκτη μας. Τώρα πάμε στο HUD, ώστε που έχουμε δημιουργήσει σε προηγούμενο βίντεο, δηλαδή το σταυρό, ώστε να προσθέσουμε το health bar. Ανοίγουμε το HUD, βλέπουμε ότι υπάρχει ίδιο σταυρός από το προηγούμενο βίντεο. Ερχόμαστε για παράδειγμα στην πάνω γωνία. Αυτή η γραμμή, η διαγεκομένη μαύρη, σημαίνουν τα όρια της οθόνης μας, δηλαδή ό,τι και να προσθέσουμε πρέπει να είναι εντός ορίων ώστε να τα βλέπουμε.
ερχόμαστε σε μια γωνία και αρχικά βάζουμε ένα οριζόντα box. Μέσα σε αυτό το box θα προσθέσουμε δύο vertical box. Στην ουσία αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη στιγμή είναι μια καλή ομαδοποίηση για τα στοιχεία που θα βάλουμε μέσα στο horizontal box, δηλαδή ένα στοιχείο τύπου text όπου θα αναγράφει τι είναι αυτό το progress bar που βλέπουμε δίπλα και ένα στοιχείο τύπου progress bar όπου στην ουσία θα μας δείχνει το ποσοστό της ζωής μας. Μικραίνουμε λίγο το horizontal box και το μεγενθύνουμε λίγο, το μακραίνουμε, πολύ ωραία. Επιλέγουμε το text block για να αλλάξουμε το όνομά του σε health. Αλλάζουμε τη γραμματοσειρά γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή κόβονται λίγο τα γράμματα από το appearance. Μικραίνουμε τη γραμματοσειρά. Πολύ ωραία. Τώρα επιλέγουμε το vertical box που έχει μέσα του το progress bar και επιλέγουμε στο size fill. Progress bar και πατάμε fill και εδώ ώστε να πιάσει όλο το μέγεθος του vertical box και το vertical box να πιάσει όλο το υπόλοιπο μέγεθος του horizontal. Κάνουμε save, compile και τώρα βλέπουμε ότι έχουμε δημιουργήσει το vertical, το progress bar. Οπότε ας αλλάξουμε λίγο τα χρώματα, άμα δηλαδή έρθουμε στο πόσο της εκατό είναι γεμάτο, δηλαδή στο progress, στο percent και το αλλάξουμε το ποσοστό, βλέπουμε ότι αλλάζει το progress bar, ότι μετακινείται. Εδώ έτσι θα είναι όταν ο παίκτης μας έχει full ζωή, δηλαδή όταν αρχίζει το παιχνίδι, δηλαδή ένα. Οπότε στο style θα αλλάξουμε το fill image, επεκτείνουμε το μενού και αλλάζουμε το χρώμα για παράδειγμα στο πράσινο. Okay. Μειώνοντας λίγο τη ζωή βλέπουμε ότι είναι το γκρι χρώμα από κάτω, οπότε ας το αλλάξουμε και αυτό σε κόκκινο. Ανοίγουμε, επεκτείνουμε το background από το style. Επιλέγουμε ένα κόκκινο χρώμα . Η επιλογή στα χρώματα είναι καθαρά δική σας, δηλαδή μπορείτε να βάλετε όποιο χρώμα θέλετε. Βλέπετε η παλέτα έχει άπειρους συνδυασμούς χρωμάτων, οπότε κάνουμε save τώρα και compile. Έχοντας πάλι επιλεγμένο το progress bar, ερχόμαστε στο percent και πατάμε bind. Στην ουσία τώρα θα κάνουμε ένα create binding, δηλαδή ένα σύνδεσμο όπου θα ενημερώνει το progress bar με το health που έχουμε, με τη μεταβλητή health που έχουμε μέσα στον παίκτη. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Από το get percent θα κάνουμε ένα cast του FPS char όπου είναι ο παίκτης μας. Ως object
θα δώσουμε το get player character. Και από το as fps char θα πάρουμε τη μεταβλητή get health, δηλαδή τη μεταβλητή health την κάνουμε get. Πολύ ωραία. Και επιστρέφουμε αυτή τη μεταβλητή στο return value. Κάνουμε save και compile. Βλέπουμε μας βγάζει ένα note εδώ, αλλά δεν μας ανησυχεί γιατί αφορά το cast failed, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν το χρησιμοποιούμε εμείς, οπότε δεν μας χρειάζεται. Οπότε ας δοκιμάσουμε τώρα να δούμε αν αλλάζει το health bar στον παίκτη μας. Κάνουμε ένα play. Βλέπουμε ότι το ποτάκι μπορεί να μας σκοτώσει κανονικά, όπως και πριν, και ότι η ζωή μας μειώνεται και μπορούμε να το δούμε και στο health bar. Πάμε τώρα να φτιάξουμε και το άμμο, δηλαδή πόσες σφαίρες θα έχει ο παίκτης μας. Ερχόμαστε πάλι στο FPS chart, στο blueprint, στο event graph. Αρχικά πρέπει να ρυθμίσουμε τον παίκτη μας, να φτιάξουμε μια μεταβλητή άμμο. Τύπου int. Την κάνουμε public, πατώντας πάλι στο κουτάκι. Κάνουμε get αυτή τη μεταβλητή στο στο fire weapon αυτή τη στιγμή, ώστε να ρυθμίσουμε ο παίκτης μας να μην μπορεί να πυροβολήσει εάν το άμμο είναι 0. Κάνουμε save και compile. Ρυθμίζουμε το άμμο στο 10, δηλαδή 10 σφαίρες, 10 χτυπήματα θα έχει ο παίκτης μας. Τώρα κάνουμε μία set ammo. Όπως δηλαδή και κάναμε πριν και στο health, έτσι κάνουμε τώρα και στο ammo με παρόμοιο τρόπο. Από το ammo θα κάνουμε μία αφαίρεση, όπου στο ένα άκρο θα συνδέσουμε πόσες σφαίρες έχει αυτή τη στιγμή και στο κάτω θα γράψουμε κατά πόσο θα μειώνεται, δηλαδή κατά μία. Στη συνέχεια πρέπει να βάλουμε μία if, ώστε να ελέγχει εάν ο παίκτης δικαιούται να πυροβολήσει. Και στο condition αυτό θα συγκρίνουμε μεταβλητή άμμο άμα είναι μικρότερη ίση του 0. Πολύ ωραία. Δηλαδή τώρα εάν η μεταβλητή είναι μικρότερη ίση του 0, λάθος, μεγαλύτερη ίση, μεγαλύτερη του 0, καθώς εάν είναι μικρότερη ίση του 0 θα μπορεί να πυροβολεί, οπότε όταν έχει σφαίρες δεν θα μπορεί, είναι το αντίθετο. Οπότε όταν είναι μεγαλύτερη του 0, ο παίκτης μας θα μπορεί να πυροβολεί. Κάνουμε combine, save. Τώρα αυτό όμως, άμα κάνουμε play αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορούμε να το δούμε στο παιχνίδι μας. Θα μπορούμε να καταλάβουμε
ότι ο παίκτης μας μετά τις 10 βολές δεν μπορεί να πυροβολήσει, αλλά δεν θα έχουμε κάποιο οπτικό. Για να έχουμε το οπτικό πρέπει να το φτιάξουμε όπως κάναμε και το health πριν στο new HUD με μια progress bar. Αλλά πριν κάνουμε αυτό, ας κάνουμε το reload του παίκτη μας. Δηλαδή πως θα ξαναγεμίζει σφαίρες. Θα κάνουμε ένα event R. Στην ουσία όταν πατάμε το κουμπί R, τι θα γίνεται. Από το press επιλέγουμε set ammo και θα κάνει set ammo στο 10, όπου είναι και οι σφαίρες που έχουμε επιλέξει. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάποιο animation στον παίκτη μας. Οπότε επιλέγουμε ένα animation όπως κάναμε και με το death. Ερχόμαστε εδώ από το κουμπί pressed, κάνουμε play animation με. Επιλέγουμε κάποιο από τα έτοιμα animation που έχει το πακέτο γραφικών που κατεβάσαμε. Για παράδειγμα αυτό. Στη συνέχεια προσθέτουμε ένα delay μέχρι να ολοκληρωθεί δηλαδή το animation και να μπορεί πάλι να πυροβολήσει ο παίκτης μας, για παράδειγμα 3 δευτερόλεπτα. Και συνδέουμε και με το set. Νομίζω είμαστε εντάξει. Εδώ κάνουμε comment επιλέγοντας τα και πατώντας C, γράφουμε reload. Κάνουμε save και compile. Τώρα ερχόμαστε στο new HUD. Το είχαμε ανοιγμένο από πριν, οπότε είναι εδώ πάνω. Άμα δεν το είχατε ανοιγμένο, έρχεστε στα blueprint, το βρίσκετε και διπλό κλικ. Είναι στο design. Πάμε, οπότε θα ανοίξουμε στο designer για να σχεδιάσουμε αυτή τη στιγμή ένα ακόμα horizontal box. Μέσα θα βάλουμε δύο vertical. Ένα text όπου θα γράφουμε πάλι τι είναι αυτό το progress bar που εμφανίζεται δίπλα και ένα progress bar. Επιλέγουμε την τοποθεσία που θέλουμε να το έχουμε κάτω το χέρι για παράδειγμα. Κάνουμε λίγο zoom με τη ροδέλα. Θα μικρύνουμε λίγο το μέγεθος. Και να το κάνουμε ίδιο μέγεθος με το health bar. Επιλέγουμε το text block, κάνουμε fill και αλλάζουμε το κείμενο σε ammo. Μικραίνουμε τη γραμματοσειρά ώστε να μην μας κόβει τα γράμματα.
επιλέγουμε τώρα το Vertical Box. Κάνουμε Fill. Επιλέγουμε το Progress Bar. Κάνουμε και εδώ Fill, ώστε να πιάνει όλο το περιθώριο. Και τώρα επιλέγουμε το Progress Bar και θα αλλάξουμε τα χρώματα. Δηλαδή, αρχικά να βάλουμε το percent σε 1, ώστε να βλέπουμε πως είναι η μπάρα μας γεμάτη. Και ερχόμαστε τώρα στο Fill Image και θα την κάνουμε για παράδειγμα 3-Image. Τώρα επιλέγουμε ένα κίτρινο χρώμα για παράδειγμα για το άμμο, okay. Και όταν μειώνεται το άμμο θα φαίνεται το γκρι χρώμα. Μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς, να το κάνουμε για παράδειγμα στο background μαύρο. Σκούρο γκρι. Okay. Για να δούμε άμα δούλεψαν οι αλλαγές μας. Πολύ ωραία. Κάνουμε όπως και πριν. Αρχικά να κάνουμε ένα save και ένα compile. Κάνουμε όπως και πριν ένα bind και κάνουμε create binding, ώστε να ενώσουμε το progress bar με τη μεταβλητή άμμο που έχουμε μέσα στο παίκτη μας. Οπότε κάνουμε πάλι cast to FPS chart. Ως object επιλέγουμε το get layer character και as FPS char θέλουμε να κάνουμε get τη μεταβλητή άμμο. Βλέπουμε ότι ο τύπος δεν είναι ο ίδιος. Εδώ έχουμε το progress bar, θέλει μεταβλητή τύπου float, εμείς έχουμε μεταβλητή τύπου ακεραίου integer. Οπότε τώρα απλά ενώνουμε και το Unreal θα μας κάνει αυτόματα τη μετατροπή. Κάνουμε save και compile. Βλέπουμε εμφανίζεται ξανά το node, αλλά όπως είπαμε και πριν δεν μας πειράζει αυτή τη στιγμή. Και για να δούμε εάν το άμμο δουλεύει. Βλέπουμε τη σφαίρα. Σύγκριση να πυροβολεί όσο είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Εδώ νομίζω είναι εντάξει. Έχουμε και το reload σωστό. Πάμε στο new HUD.
θα του βάλω μικρό 0,1. 1 με 0, 1 μείον 0,1. Βλέπουμε ότι και εδώ δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά το πρόβλημά μας είναι ότι η μεταβλητή έχει τιμή 10 και όταν φτάνει στο 0, τότε γίνεται, μπορούμε να έχουν τελειώσει στην ουσία οι σφαίρες μας. Το θέμα με το progress bar όμως είναι ότι το progress bar ως max παίρνει την τιμή 1 και ως ελάχιστο παίρνει την τιμή 0. Οπότε γι' αυτό όταν έχουμε σφαίρες είναι συνέχεια στο 1 μέχρι να φτάσει δηλαδή στη μία σφαίρα που πάλι είναι στο 100%, και όταν πυροβολούμε για την τελευταία σφαίρα πηγαίνει στο 0, οπότε πάει στο 0% αυτόματα χωρίς να έχει κάποια μεσαία κατάσταση. Για να το αποφύγουμε αυτό θα έρθουμε στο FPS Chart, στο Ammo, και θα αλλάξουμε τη μέγιστη τιμή του Ammo μας σε 1. Επίσης θα αλλάξουμε το είδος της μεταβλητής Ammo σε Float. Ώστε να μπορούμε να αφαιρούμε κάθε φορά που πυροβολάει ο παίκτης μας την τιμή 1. Οπότε τώρα θα κάνουμε μια αφαίρεση με flow. Αφαιρούμε την τιμή, 0,1, ώστε να έχουμε 10 χτυπήματα μέχρι να φτάσει στην τιμή 1, που είναι το max, που έχουμε θέσει το max. Και κάνουμε και μία σύγκριση με μεγαλύτερο του μηδενός, δηλαδή όσο είναι μεγαλύτερο του μηδενός να μας επιτρέπει να πυροβολούμε. Το συνδέουμε με το condition, κάνουμε save και compile. Επίσης θα αλλάξουμε, έχει γίνει η αλλαγή ήδη, απλά πρέπει να αλλάξουμε τον αριθμό του άμμο σε 10, σε 1 συγγνώμη, ώστε να γεμίζει με το reload. Κάνουμε save και για να δοκιμάσουμε να δούμε αν δούλεψε. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν αλλάξαμε την τιμή στο HUD. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος, γιατί πριν ήταν ακέραιος και υπήρχε η αλλαγή μεταβλητή. Τώρα συνδέουμε απευθείας από το Ammo στο Return Value, κάνουμε save και το ξαναδούμε. Βλέπουμε η τιμή παραμένει στο 0 και ο παίκτης μας δεν μπορεί να πυροβολήσει. Αυτό συμβαίνει γιατί η τιμή μας δεν είχε αρχικοποιηθεί στο 1, οπότε αρχίζαμε με 0. Κάνουμε save και compile. Για να δούμε τώρα. Στις σφαίρες μας μπορούμε να πυροβολήσουμε κανονικά. Βλέπουμε, παίζει κανονικά το animation που βάλαμε. Το άμμο γεμίζει. Να ελέγξουμε. Κάνει restart. Πολύ ωραία. Τώρα έχουμε φτιάξει ένα απλό health και ammo system, όπου ο παίκτης μπορεί να βλέπει πόση είναι η τωρινή του ζωή, καθώς και πόσες σφαίρες το απομένουν. Επίσης με το κουμπί R μπορεί να κάνει reload
τις σφαίρες του, ώστε να έχει πάλι 10 βολές. Ωραία. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να δημιουργήσουμε ένα σκορ, έτσι ώστε κάθε φορά που σκοτώνουμε κάποιον enemy, να παίρνουμε ας πούμε 10-20 πόντους. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πάμε στο HUD που είχαμε δημιουργήσει, στο designer, και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα horizontal box. Ωραία. Και μέσα στο horizontal box θέλουμε να βάλουμε δύο vertical boxes, όπως και πριν. Έχουμε δύο vertical boxes μέσα στο horizontal box. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι σε κάθε vertical box θα βάλουμε ένα text. Ένα text box. Όχι, ένα κανονικό text, συγγνώμη. Οπότε βάζουμε ένα text εδώ και ένα text από κάτω. Ωραία. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα επιλέξουμε το horizontal box. Στο text block στο πρώτο θα το ονομάσουμε score και θα γράψουμε μέσα score. Έπειτα αυτό που θα κάνουμε είναι να πατήσουμε enter. Ωραία. Και fill. Το ίδιο θα κάνουμε και στο vertical box, αρχίζουμε και θα πατήσουμε fill. Ωραία. Και τώρα στο text block το δεύτερο πάλι θα πατήσουμε fill. Θα σβήσουμε την τιμή, γιατί εδώ πέρα θα μπαίνει το score, οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε κάποια τιμή. Ας το βάλουμε αρχικά βασικά το 0, έτσι ώστε να το φέρουμε στην κατάλληλη θέση. Vertical box πάλι πατάμε το fill. Ωραία, και το ευθυγραμμίζουμε στο κέντρο. Αρχικά έχουμε το 0 έτσι ώστε να βλέπουμε πού θα μπαίνει το score. Στο τέλος θα το σβήσουμε. Είναι τώρα για θέμα ευκολίας. Και θα ονομάσουμε το text block, θα το ονομάσουμε game score. Και θα τσεκάρουμε το is virable. Έτσι ώστε να το κάνουμε μεταβλητή. Κάνουμε save. Και θα ανοίξουμε το graph, όπου θα κάνουμε μια καινούργια συνάρτηση και θα την ονομάσουμε update score display. Στην ουσία αυτή είναι η συνάρτηση η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να εμφανίζεται το για να ανανεώνει την τιμή στον designer στο score. Αυτό το 0 δηλαδή θα το ανανεώνει αυτή η συνάρτηση. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε το game score, να κάνουμε ένα get και από το game score set text. Πολύ ωραία. Ενώνουμε και αυτό που θέλουμε.
είναι στο update score display. Θέλουμε να κάνουμε ένα input ακόμα, όπου θα το ονομάσουμε score. Ωραία, και θα είναι τύπου int. Το score λοιπόν αυτό θα το παίρνουμε εμείς από τον παίκτη μας μέσω μιας διαδικασίας που θα δείξουμε σε λίγο, και θα το δίνουμε στο setText, όπου δείχνει στον, όπου το target του είναι στο game score, και το game score είναι στην ουσία οι πόντοι που θα εμφανίζονται στην οθόνη. Κάνουμε save και compile. Πολύ ωραία, όλα λειτουργούν μια χαρά. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι, θα πάμε στον FPS chart και στο σημείο που έχουμε δημιουργήσει, όπου καλούμε το HUD τη συνάρτηση αυτή, θα κάνουμε διπλό κλικ να μπούμε μέσα. Θα κάνουμε break τα links του create new HUD widget με το add viewport, και από το return value θα στείλουμε μια ένωση, ένα link, και θα πατήσουμε στο promote του wire. Θα κάνουμε μια καινούργια μεταβλητή, θα την ονομάσουμε HUD widget. Σιγουρευτούμε ότι αυτή είναι reference στο HUD, για να μην έχουμε πρόβλημα αργότερα. Θα έρθουμε εδώ και θα γράψουμε HUD, new HUD, αυτό που θέλουμε, και θα κάνουμε click στο reference και θα κάνουμε save. Ας βάλουμε public. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πάμε στον FPS character, στο event graph, και να δημιουργήσουμε βασικά μια συνάρτηση, η οποία αυτό που θα κάνει θα είναι να κάνει update το score. Οπότε ερχόμαστε στο action, θα την πούμε update score. Θα επιλέξουμε να έχει ένα input, θα το ονομάσουμε score add και θα το κάνουμε integer. Θα κάνουμε save. Compile. Θα κάνουμε τώρα είναι, δεν έχουμε δημιουργήσει μια μεταβλητή score η οποία θα κρατάει το score του παίκτη, οπότε κάνουμε μια μεταβλητή score η οποία και αυτή θα είναι integer. Ωραία, θα κάνουμε λοιπόν set score και θα χρειαστούμε και ένα get score. Θα κάνουμε process integer με integer στο 1. Θα έχουμε η μία είσοδος, εδώ πέρα θα είναι το score to add, δηλαδή τι score θέλουμε να προσθέσουμε στο ήδη υπάρχον score, και το score θα είναι το score που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής.
και ενώνουμε εδώ πέρα, οπότε κάνουμε το νέο μας score, αποθήκευση στη μεταβλητή score. Αυτό που κάνουμε έπειτα είναι το συνδέουμε με update score, δεν το εμφανίζει, θα κάνουμε get AUD widget. Ωραία. Και από εδώ θα κάνουμε update score display. Θα ενώσουμε την πορεία των γεγονότων από το set στο update score display και έπειτα το score με το score εδώ. Βάζουμε και αυτά τα note εδώ πέρα. Κάνουμε save. Και θα κάνουμε και compile για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι σωστά. Πολύ ωραία. Οπότε στην ουσία αυτό που κάναμε τώρα είναι μια συνάρτηση η οποία θα παίρνει το score που είχαμε, το προηγούμενο score, και θα προσθέτει το καινούργιο score. Πολύ ωραία. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι λοιπόν είναι να πάμε να δημιουργήσουμε ένα interface, ένα blueprint interface, ωραία, και θα το ονομάσουμε FPS. Σε αυτό θα ονομάσουμε την συνάρτηση handle update score. Ωραία. Και θα έχουμε ένα input value. Το οποίο και αυτό θα είναι integer. Θα σας εξηγήσω στην πορεία πώς θα χρησιμεύσει αυτό. Κάνουμε save και compile ξανά. Ωραία. Τώρα θα πάμε στο FPSR. Θα κάνουμε στο event graph. Ωραία. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να καλούμε το interface που μόλις τώρα δημιουργήσαμε. Πριν, για να το κάνουμε αυτό πρέπει να έρθουμε στο class settings και να κάνουμε add το FPS controller BPI. Ωραία. Να κάνουμε save. Ωραία. Οπότε τώρα μπορούμε να καλέσουμε αυτό το blueprint interface που δημιουργήσαμε. Αν δεν κάναμε αυτή τη διαδικασία με το interface να προσθέσουμε το FPS controller μέσα στον FPS chat, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να καλέσουμε το event handle update score. Τώρα λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι με το που ενεργοποιείται αυτή η διαδικασία να καλεί τη συνάρτηση update score που έχουμε δημιουργήσει εδώ αριστερά. Συνδέουμε το value με το score του add. Ωραία.
θα πάμε στο target hit. Κάνω compile εδώ. Δηλαδή στο interface που είχαμε δημιουργήσει σε προηγούμενο βίντεο που κάναμε. Ωραία. Στο target hit λοιπόν θέλουμε να έχουμε ένα input το οποίο θα λέγεται να το πούμε hitter. Θα είναι δηλαδή ο χαρακτήρας που χτυπάει και θα είναι actor. Στην ουσία εδώ η τιμή θα... actor reference. Ωραία. Στην ουσία θα γίνεται reference στον actor που, που κάνει το hit. Κάνουμε και save. Πολύ ωραία. Τώρα πρέπει να πάμε στον enemy. Εδώ. Από το event target hit βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει βγει και το hitter που πριν δεν υπήρχε. Αυτό που θα κάνουμε τώρα λοιπόν είναι όταν μετά το set να βάλουμε στην ουσία να καλείται η handle update score, έτσι ώστε όταν ο παίκτης πεθαίνει να δίνει ένα score στη συνάρτηση αυτή, να πηγαίνει στον παίκτη τον FPS chart και από εκεί να πηγαίνει στο HUD. Οπότε κάνουμε break το set. Εδώ πέρα στην ουσία είναι το σημείο που ενημερώνεται ότι ο παίκτης έχει πεθάνει. Αυτό που θα κάνουμε είναι cast to FPS char από το object get player character. Ωραία. Και από εδώ κάνουμε update score. Ωραία. Εδώ πέρα βάζουμε την τιμή που θέλουμε να προστίθεται κάθε φορά που ο παίκτης, κάθε φορά που σκοτώνουμε έναν enemy, να πούμε 100 πόντους. Ωραία, και μετά συνεχίζουμε τη ροή στο disable input. Κάνουμε save. Έχουμε εδώ ένα πρόβλημα, δεν έχουμε συνδέσει το FPS character με το target, οπότε θα κάνουμε compile και βλέπουμε ότι το πρόβλημα λύθηκε. Θα κάνουμε ένα save, πάμε να δούμε αν αυτό λειτουργεί. Βλέπουμε το score εμφανίζεται πάνω δεξιά. Επιλέγουμε το vertical, το horizontal box και μετακινούμε αυτό το αστεράκι σε αυτή τη θέση. Κάνουμε save, compile και βλέπουμε ότι το score είναι στην κατάσταση. Εφόσον έχει δοθεί η εντολή ότι είναι ο παίκτης dead, κάθε φορά που τον πυροβολάμε μας δίνει 100 πόντους. Οπότε πάμε να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα.
θέλουμε να κάνουμε μια μεταβλητή stop score, ας το πούμε, ωραία, και θέλουμε να κάνουμε ένα autoset, ένα branch, να πάρουμε την μεταβλητή stop score. Ωραία. Stop score. Και όταν είναι false θέλουμε τώρα, και όχι όταν είναι true, να μπορεί να πυροβολήσει. Οπότε στην ουσία, όταν είναι η μεταβλητή stop score στο true, ότι πρέπει να σταματήσει να πυροβολάει, δεν κάνει τίποτα. Ενώ όταν είναι στο false, ότι μπορεί να συνεχίσει, ας πούμε, τότε συνεχίζει και μας δίνει πόντους. Οπότε ερχόμαστε μετά να τη θέσουμε εδώ στο true για να σταματήσει να πυροβολάει, και μετά να την ξαναθέσουμε false, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει. Πολύ ωραία. Κάνουμε save. Αυτό που δεν έχουμε κάνει εδώ και είναι ότι από τον heater πρέπει να έχουμε μία τιμή. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν χρειάζεται τελικά. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται ο heater. Οπότε πάμε να δούμε αν αυτό που κάναμε δουλεύει σωστά. Κάνουμε compile. Κάνουμε play. Οπότε πάμε να κάνουμε μια ανασκόπηση της διαδικασίας που κάναμε. Ανοίγουμε το αυτό που κάναμε ήταν το εξής. Τι συμβαίνει εδώ? Όταν ο παίκτης, ο enemy, είναι σκοτωμένος, γίνεται αυτό το branch εδώ πέρα, αυτός ο έλεγχος. Αν μπορούμε να πυροβολήσουμε, αρχικά βασικά αυτό είναι 0, οπότε είναι false, οπότε μπορούμε να έρθουμε εδώ πέρα και να πυροβολήσουμε και να δώσουμε στο παίκτη 100 πόντους. Δίνουμε 100 πόντους μέσω του update score. Όταν εκτελείται το handle update score, ερχόμαστε αυτό το value, περνάει στο interface που δημιουργήσαμε και κρατιέται εδώ. Έπειτα στον FPS chart, όταν κάνουμε το event το event handle update score, είναι το value που έχουμε αποθηκεύσει πριν και το δίνουμε στο update score. Στο update score έχει κρατήσει το προηγούμενο score που του δώσαμε και προσθέτει το καινούριο score. Και τέλος, στο update score display, όπου είναι το μέσα στο HUD, έρχεται, κάνει update στην ουσία το score που εμφανίζεται στο HUD και μας εμφανίζει το σωστό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η διαδικασία για να κρατάμε το score του κάθε παίκτη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε επόμενο.